Δημήτρη. Το βίντεο, το fanmail, το fanmail, Q&A, fanmail. Μιράβλε, μιράβ, φυγέντε, μιράβ. Φτάσαμε 28.000 Δημήτρη και δεν έχουμε κάνει family. Q&A. Το Q&A είναι. Αφού... Γιατί? Γιατί δεν μπορώ εγώ. Τι? Ρωτάει εδώ που είναι ο Μιχάλης Μπάκη της Αλύσης. Πού είμαι και πού είμαι. Εδώ είμαι. Αχα. Κράπα. 25.000 είπαμε, 28 φτάσαμε. Αλλά δεν γίνεται τώρα να τρέχω συνέχεια εγώ εδώ. Ευχαριστούμε πολύ! Ναι. Να κάνουμε το πρώτο μέρος. Φανμέλι γρήγορα όμως. Φανμέλι γρήγορα όμως. Θωμάς το Μόμπουλος. Θωμάς το Μόπουλος από Θεσσαλονίκη. Αυτός που ρωτάει συνέχεια και πότε θα κάνουμε fan mail. Γεια σας και τη Σύρωση, είναι 11 χρονών, μένει εύος μου. Βλέπει όλα τα βίντεο, του αρέσει το Euro Truck Simulator, Pro, FIFA. Συνεχίστε για να ξεπεράσετε τις 25.000, το ξεπεράσαμε. Να περάσεις όποια σχολή θες, Αλέξη. Ευχαριστώ. Το καλύτερο βίντεο είναι η δεκάδα του Δημήτρη, η δεκάδα του Δημήτρη στο Μιχάλη, 010. Μέσα στο κουτί έχω δωράκια για εσάς, ελπίζω να σας αρέσουν. Το κουτάλι είναι για τον Αλέξη επειδή με έκανε φίλο στο Facebook. Κουτάλι λέει, κουτάβι τι λέει. Ένα κουτάλι για τον Αλέξη. Θα φάω το φαγωτό μου με αυτό. Animal Planet, τα ζωάκια της φάρμας. Έτσι. Έχουμε εδώ μια γελαδίτσα. Θα την αρμέξουμε μετά το βίντεο. Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, διάφορες. Τάπες εδώ πέρα, Αλόνσο, Ρεάλ. Να και ο Σκούρτης, δεν είχε βόλιο. Βασίλης Χουρτάει. Και εδώ τι έχουμε, οπ, Λέκο. Οχ, τον έσπασα, θα πούσουμε στα πόδια. Ποιος έχω. Αυτό παιδιά είναι... Ο Καραγκούνης. Γύρω να πίσω, λέει Καραγκούνης. Λέει Καραγκούνης, θα το πίσω. Φε. Και ο Σκούρτης. Ας τον Καραγκούνη ήσυχο. Αλλά από το χέρι του. Ας τον Καραγκούνη. Βαρύ δέμα, μεγάλο. Κοτσαλίδης Ιωάννης από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Έλα Μιχάλη, διάβασε. Γεια σας και τη Σύρωση, ονομάζομαι Γιάννης Κοτσαλίδης, είμαι 17 και μένω στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Είμαι μεγάλος φαν σας και παρακολουθώ. Ρε τι ωραία γράμματα κάνει. Ωραία, ωραία γράμματα. Εσύ το έκανες ή έκανε. Καθαρά. Η μαμά του το έγραψε. Σου λέει 17, δεν μπορεί να. Διάβασα 17, τι έγραφα, Αλέξη. Εγώ γράφω ακόμα και τώρα, στα 28 γράφω χάλια. Κι εγώ. Παρακολουθεί κάθε μας βίντεο γιατί είμαστε καλύτεροι και προσφέρουμε πολύ γέλιο. Περνάει ευχάριστα η ώρα του και διασκεδάζει πολύ. Το πρώτο βίντεο που είδε ήταν τον Μπαρσελόνα Γαλατά Σαράι. Και το αγαπημένο είναι το 010, αλλά όχι γιατί έχασε ο Μιχάλης. Αλλά γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραίο βίντεο και προσφέρουμε πολύ γέλιο. Επίσης με βάση τα βίντεο που έχει δει, πιστεύει πως ο Αλέξης το έχει στο αίμα του το FIFA. Αλλά τον πάω πολύ γιατί παίζει Halo. Halo ρε Μιχάλη, Halo. Ακόμη τον ευχαριστεί πολύ που του απάντησε στο Instagram για μια πορεία σωστή μου. Παιδιά, αυτά έχω να σας πω, είστε γαμάτοι, συνεχίστε και να μην νιώθετε μία. Γιατί αξίζετε να φτάσετε τους 100.000 subs. Φαίνεται ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε, οπότε συνεχίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Επικοινωνία, αν θέλουμε, μας λέει εδώ Facebook, mail, Instagram. Να σε καλά, Γιαννάρα. Πάρε την Αγελάδα από εδώ. Λοιπόν, Καρακούνι, δίπλα βάλει. Αυτό είναι Νίκη Βόλου. Αυτιά, τι είναι αυτά, ρε. Παπουτσάκι. Παπουτσάκια, σκουφιά. Θα επικοινωνήσουμε το Γιάννη να μάθουμε περισσότερο. Κρεμαστό τέτοιο είναι σχέδιο, Νίκη Βόλου. Ωραία. Γιατί να είναι Νίκη Βόλου συγκεκριμένα. Μπορεί να είναι Ηρακλή. Όχι, όχι, όχι. Όχι, πήγε το πόδι. Άλλο, να ρε. Εθνική Ελλάδο. Ελλά. Ελληνική σημαία. Αυτό είναι. Εσύ τα τέτοια. Αυτό εσύ τα ράβεις. Τα έραψες. Ωραίος. Οχ. Ρε Ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη. Ποιος είμαι. Ο γυναίκα μου. Για το Μιχάλη είναι αυτή νομίζω. Ωραία φίλε τι λέει. Αντίδραση αυθεντική. Ρεάλ. Είμαι και ρεάλ εγώ. Τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Σαν σεντόν είναι αυτή. Για μένα. Έχει κι άλλα τέτοια ρε, είναι ένα για τους τρεις μας. Ένα για τους τρεις μας. Spider-Man, Βλάκα, Shattered Dimensions, για το PC. Spider-Man είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, ευχαριστώ πολύ. Έχει μέσα σε τι είναι μόνο τώρα. Και να έχει κανένα ταμπάκο, ξέρω. Όχι, έχει. Total War Collection. Γαλλία. Total War. Γαλλία. Ταχνίδι στρατηγικής. Αυτό που παίζει ο... Σαν το Age of Empires. Σαν το Age of Empires. Άντε με, γεια σου. Αυτό είναι για τον Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά άστες, άστες φούσκες. Άστες. Τι βάλτε αυτό από εδώ. Αυτός είναι ο προς Δημήτρη Βόλος λέει. Αυτός είναι από Δημήτρης. Από λέει προς Δημήτρης Τσιντίνης. Δημήτρη και Χαγία Κομωτινή. Έλα Κομωτινή με τον θείο τον Κώστα εκεί.
και τη θεία Τιρούλα και τη Μιράντα και τον Ηλία που είναι στην Ελβετία. Κάθε φορά που λέμε για Κομωτινή τα ίδια. Πάρ το πόδι, πάρ το πόδι, δεν κοίτα πώς είμαι, δεν χωράω. Ωραία η Κομωτινή, παιδιά, να πάτε όσο την έχετε πάει. Έχει πολύ μου. Το σπιτιού. Ε! Το σκησες. Ε! Γεια σας, τέχει τη σύρρηση, με λένε Δημήτρη και είμαι από την Κομωτινή. Και αυτός πολύ ωραία γράμματα. Μας παρακολουθεί από τους 1500 subs. Αλέξης, ο αγαπημένος του και πιστεύει πως κατά τη γνώμη του είσαι ο καλύτερος από τους άλλους δύο στο FIFA και στο Pro. Σαφώς! Δημήτρη, είσαι καλός στο Pro πιο πολύ και μου αρέσουν πολύ τα βίντεο που κάνεις με τα ράλι. Είσαι αστείος όπως τον Αλέξη, αλλά ο Αλέξης είναι κορυφή. Μιχάλη, και εσύ κάτι κάνεις στο FIFA, αλλά δεν πρόκειται να παραδεχθείς ότι χάνεις δίκαια από τα άλλα δύο παιδιά. Ισχύει αυτό, Μιχάλη, πρέπει να το παραδεχθείς. Αλλά στο FIFA και στο Pro είσαι καλύτερος από τον Αλέξη και τον Δημήτρη σε εκτελέσεις φάουλ. Όσον αφορά τα παραπάνω, δεν θέλω να σας προσβάλλω κανέναν και είναι καθαρά προσωπική μου γνώμη και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Χαίρομαι πολύ που σας στέλνω φιλικά Δημήτρη 15 ετών. Το τηλέφωνο εδώ με άλλα γράμματα, κατά άλλα, κατά δεν το γράψει αυτό που γράψει η μάνα του. Τα αυτόγραφα είναι του Μανιάτη και του Σιώβα. Ω, παϊμίμης, Κομωτινή, Δημήτρης και Χαγίας. Α, φάση 10 λεπτά κηρύγμα. Και έχει τσίρους, ωραίο, ωραίο. Συγγράφει τη φάση. Και έχει και το λογότυπο του καινούργιου. Το καινούργιο από κάτω. Yeah, yes. Ωραίος. 10 λεπτά κηρύγμα. Ωραίος. Μάγοι, θεοί και ημίθεοι. Για σένα είναι αυτό, Δημήτρη. Από το 2006 μέχρι το 1930, 80 χρόνια Μουντιάλ. Βιβλιαράκι λεκτό. Κανονικά πρέπει να λέει από το 1930 στο 2006. Τι μαλάκι αυτό που το φτιάξαν το βιβλίο αυτό. Το γράψαν ανάποδα. Ναι, είναι ανάποδα, αλλά ξεκινάει το 2006. Εντάξει. Τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, μαλάκι. Πάρ το αυτόγραφο τώρα. Του Σιώβα, Σιώβα, 23. Τι μου τζούδα είναι αυτή η φίλη, ο αγράμματος ο Σιώβα. Και αυτό είναι του Μανιάτη. Του Μανιάτη. Μήπως είσαι Ολυμπιακός. Δεν φαίνεται ρε. Μήπως είσαι Ολυμπιακός. Βέρα άλλη. Έλα, ρε, το θυμήθηκε. Βέρα άλλη 3, αρχαίο. Βέρα άλλη 3. Όπα, όπα, όπα. Παθρακικάρα. Ωραία. Πάνθρακα. Ε, ναι, τι ολυμπιακό, λέγει εδώ. Έχει. Παθρακικό κοντά Ξάνθη, το ντέρμπι τη Βορείου τη Ελλάδο. Παθρακικό Παναθηναϊκό. Θα λέμε ότι πήγαμε. Παθρακικό Πλατανιά. Έχει όλα τα. Παθρακικό Καλονί. Όλα την Super League έχει. Παθρακικό Πανιόνιο. Και Παθρακικό Άρη. Παθρακικό Νίκη Βόλτα δεν έχει όμω. Δεν είναι Άρης. Ναι. Θα είναι παλιά. Θα είναι το 14. Και τα πήρε παιδιά όλα μόλις με μισό ευρώ το ένα από ό,τι βλέπω. Ρε, γι' αυτό έχει κόσμο Παθρακικός. Μισό ευρώ το εισιτήριο. Δεν ήταν μετά το εισιτήριο, εσύ. Όχι, ρε, είναι οικογενειακά. Τζόκερ. Ο Τζόκερ. Ωραίος. Είναι όλοι καλλιτέχνες όμως, βλέπεις, ε. Μινιόν. Από την ταινία Minions, ένας πειρατής, δεν ξέρω ποιος είναι. Το Vera Rally Alex το θυμάσαι. Νομίζω ναι. Sega Rally, Rally Championship το θυμάσαι, αυτά τα έχεις ζήσει. Πού τα έχεις ζήσει. Τι λες. Βγαίνουν πράγματα, κάνε. Μαδάει. Ένα περιοδικό Mund Sporty. Ένα κάτι της Αγγλίας σημαίες. Εδώ. Έχω, δεν χωράω ρε. Ανακύκλωση όπως είναι. Και λέει για τον Αλέξη Κομωτινή που είναι ο αγαπημένος μου. Αλέξη, ολέ. Κομωτινή μου έχει ένα δεδομένο. FIFA 16, ολέ, κομωτινάρα, ολέ. Κάντε λίγο, έξαφνε, κοίτα πως είσαι, ρε. Ο Αστερίξ. Και ο Βελίξ. Αυτά είναι τα βλέπει ως φοιτητής ο Αλέξης. Taxi driver. Skins. Γεια σου, Αλέξη. Αχα. Όλοι, όλοι καλλιτέχνες είστε, ρε, παιδιά. Ένα σκουφάκι. Το καλύτερο. Για εδώ. Είναι για παιδάκια του δημοτικού. Του κάνει λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Ποιο ξέρει τώρα που το έχει αυτό, ποιο το φορούσε. Σπόρτι. Junior. Σπόρτι. Λεφτά δεν μα έχει στείλει κανένα παιδί. Πάντα περιμένω να το πούμε τα εύρα. Ευχαριστούμε πολύ, Μίτσο. Το κουτί το ασήκωτο. Ποιο μικρό κουτί δεν μπορεί να βάλει. Αφού δεν είναι αέρα, έχει βάλει κοπανιστό μέσα. Κάτσε, ποιο είναι, ποιο το στέλνει, περίμενα. Ο Ανδρέας ο Πανάρετος από τη Μιλίνα. Ποια Μιλίνα, στο πηλίο. Πέτα ρε. 37013. Το αρχιτεκτονικό σου κώδικα παίζει να είναι από εδώ, ναι. Ναι, μάλλον από εδώ είναι. Πήλιο. Δεν ερχόσανε μόνο να μας το φέρεις. Άστο σου για. Θα κοπούμε. Εδώ αυτό. Μίνιον Τσίτος. Στους κινηματογράφους. Ένα μοτέρ. Άλλη σου πριν, τι είναι αυτά. Μέρος μηχανής είναι. Που έχει κάνει θεία στον Παρασκευά. Στον Παρασκευά να το φτιάξει. Μια ρόδα που ήταν.
Με τι τράκαρα αυτός ρε. Γεια σας, είμαστε μια παρέα, από τη Μιλίνα. Εγώ και ένας φίλος μου σας βλέπουμε ένα χρόνο. Με το φίλο μου παριστάνουμε εσάς. Ο φίλος μου είναι ο Αλέξης και εγώ ο Δημήτρης. Μιχάλης που είναι. Μιχάλης αρχή. Μάλιστα αυτοκόλλητο Αλέξη. Αυτό που πάντα ήθελες. Αυτό που πάντα ήθελες να το κολλήσεις που είσαι ο υπερκάγκουρας. Και τι άλλο. Ωραία. Ξέρετε, τα είχαν πάρει για να βάσουν τίποτα μηχανάκια μάλλον εκεί στη Μιλίνα να κάνουν κόντρες. Με τους διπλανούς από τον Πόρτο και από το. Με τα GLX. Και από το Ζαμπάνερα. Από το Μούρι. Ναι, αυτό θα κολλήσω όλο το δημότιο μου γιατί είμαι Monster Hunter. Θα το, θα το βάλω εγώ στο Σουζούκι. Έχει κάποια αυτοκόλλητα εδώ παιχτών, βλέπουμε. Μία τάπα. Σκόρδη. Ποιο παιχταρά άλλο που έχει αφήσει αποχή. 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 Ποιο. Ο Σταμπολζίεφ. Τον Τιμίκη, το θυμάσαι. Ποιο είναι. Πρώτο Σταμπολζίεφ που λέγανε μεγάλη μεταγραφή στον Πολζίεφ. Δεξί μπακ αυτό που ήταν. Ήταν. Δεν που ξέρω ούτε αυτό δεν ήξερε τι ήταν. Που μετά πήγε και τώρα παίζει η Δέλτα Κροατία. Επίση είναι τα ψαλίδια από τη μηχανή. Ναι, έπαθε μεγάλη ζημιά αυτό. Το παρασκευάκι και αυτό. Αυτό δεν ήταν επισκευή τρελή. Το φτερό και τα φάνα δύο τα τέτοια. Αυτά. Εδώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά από τη Μιλίνα. Ωραίο μέρος να πάτε όσο δεν έχετε πάει. Φαν mail συνεχίζεται, στέλνετε ό,τι θέλετε. Υπάρχει διεύθυνση στην περιγραφή από όλα τα βίντεο. Άμα θέλει να στείλει κάποιο άλλο. Ό,τι έρχεται θα το κάνουμε unboxing στα vlog που θα ανεβαίνουν. Όπως το Q&A που ανέβηκε σήμερα, είχαμε μαζευτεί κάποια και είπαμε να το κάνουμε unboxing. Πάμε σιγά σιγά στο Q&A. Φέρε το tablet. Λοιπόν, ξεκινάμε το Q&A. Να πούμε τα βασικά, πάρ' το πόδι σου. Δεν χωράω. Αλέξης, Δημήτρης, Μιχάλης, τρία αδέρφια από το Βόλο. Είμαστε Νίκη Βόλου. 18, 26, 28. Εντάξει, τα βασικά αυτά είναι. Και ό,τι έχουμε σπουδάσει το έχουμε πει σε άλλο βίντεο. Πότε το φτάνει. Τον ξύρους εγώ το... Νίκη Βόλου είμαστε. Νίκη Βόλου είμαστε. Το κανάλι έχει 2,5 χρόνια. Αυτό. Ανδρέας Μπισκετζής, πόσο χρονών είστε? Τώρα τι είπαμε μετά από τέτοια πράγματα. Δεν ακούς. Απαντάει ο Δημητρακόπουλος 65 σύνολο. Λάθος κάνει, δεν είναι τόσο. Αλέξανδρος Καλπάς, Minecraft πότε? Σύντομα. Αλέκο... Αλέκο... Παναγιώτης Κατσίγενης, ο Αλέξης θα συνεχίσει το Fallout. Κατσίγενης λέει, αφού έχει και τόνο ρε. Ο Αλέξης θα συνεχίσει το Fallout. Μπορεί. Μην το σταματήσετε. Ναι. Μιχάλη, είσαι τρέλα, λέει ο Κατσικιάνης. Ο Γιάννης ο Μητρόπουλος λέει σε ποια σχολή πέρασε ο Αλέξης. 22 θα βγουν στο βιόν βάσεις. Θα δούμε. Θα βγουν οι βάσεις στον Αύγουστο, οπότε θα μάθουμε τότε. Δημήτρης Κλεάνθης. Ποια μάρκα κινητών θεωρείται καλύτερη? Xiaomi. Xiaomi. Παρόλο που έχω LG. Όχι, είναι το value for money. Είναι το value for money. Αυτή την άποψη. Έχει πολύ καλά κινητά. Πολύ ποιοτικά και σε πολύ καλές τιμές. Απλά συνήθως θα πρέπει να το πάρετε από Κίνα, αν δεν έχετε πρόβλημα. Πού να, αφού έχει. Πού είναι, τι να κάτσω τώρα, πού να κάτσω. Κλείσε τα πόδια σου, μωρέ. Κάνε λίγο φυγή. Ο μαλάκας είμαι εγώ μια ζωή που κάθομαι έτσι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Κώστας ο Τσαχαλίδης λέει να κάνει το Κωνσταντίνο, Μιχάλη. Πάλι. Ναι. Ποιο να κάνω. Βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου. Παράγια που να βρίσκεσαι. Φτάνει, φτάνει. Γιατί να λες κι όλες τις σκέψεις μου. Για σένα δεν τις θες. Λοιπόν, άδεια η πόλη που πήγαν όλοι. Ο Τέλης, ο Κρέτσις. Τι Τέλη, ο Τέλης. Λέει ποια ομάδα πιστεύετε θα πάρει στο Euro? Εγώ νομίζω θα το πάρει η Πορτογαλία. Αυτό σκέφτομαι. Ένα μπάκι σε ρωτήσει ρε. Με το έντερ, γκολ. Στην παράταση νομίζω. Jim Marr λέει να έρθουμε Λιβαδιά, μας ρωτάει αν έχουμε έρθει Λιβαδιά. Ιστερόγραφο Μιχάλη να φτιάξεις το Μούσι, την ομάδα και την ψυχή σου. Ποια ομάδα? Το Μούσι μια χαρά είναι ρε φίλε, δεν θα δεις τέτοιο Μούσι. Με γραμμή θες με ρωτήσαν ομάδα, το κάνω με τέτοιο λέει. Με χάρακα εδώ. Δεν έχεις να δει τέτοιο Μούσι. Φτιάξεις το λίγο. Δες το λίγο. Έχεις το λίγο. Εδώ, δες το, έχει τίποτα την άλλη. Ο Γιώργος Σταφανίδης λέει: ο Στέλιος είναι αδελφός σας. Όχι, ο Στέλιος είναι θείος μας. Θείος μας. Ο Στέλιος είναι και θείος μας. Και φίλος του Δημήτρη. Φίλος του Δημήτρη. Είναι τα παράξενα της ζωής αυτά, παιδιά. Είναι αυτά που λέμε εμείς ότι. Αχ, να τα λέγε. Ο Δημήτρης ο Ανδριοτσόπουλος. Ο Ανδριοτσόπουλος λέει. Ο Ανδριοτσόπουλος. Το ξέρετε το Αίγιο. Έχετε έρθει ποτέ? Το ξέρουμε, δεν έχουμε έρθει ποτέ. Πανηγιάλες είναι εκεί. Ναι. Αν έρθει Βόλο, λέει, θέλει να μας δει από κοντά.
Να τον κεράσουμε να τσιμπουράσουμε. Θα μας δει, θα μας δει, θα σε κεράσουμε και τσιπουράκι. Γιατί βρε φίρμα, ποιος είσαι. Θα σε κεράσουμε, άντε τσιπουράκι. Θα δω στον Πόκο. Μίτσο, πού δουλεύεις? Στο Stacked Series Productions. Παιδιά, να μπείτε να δείτε το Stacked Series, δεν το ξαναπώ. Χαιρετώ πολλά! Stacked Series Productions. Link από κάτω να βγει τώρα, να πατήσετε όλοι και να δείτε το βίντεο και να μας πείτε ποιος σας άρεσε περισσότερο από αυτά που έχουμε ανεβάσει. Εσύ να το βάλω, εσύ να το βάλεις. Εγώ αυτά τα annotations δεν τα μπορώ. Πάμε παρακάτω. Μάνο Σταματάκη, θα κάνετε ποτέ κανένα event στην Αθήνα? Ίσως κατέβουμε στο Gameathlon, το Gameathlon 4 που θα γίνει το Δεκέμβριο. Στο e-gaming. Στο e-gaming είπαμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Μαζί με τον Όρκο. Α! Σε κόψα! Κόβει καλά αυτό, ρε! Ο Γιάνναρης τη με ρωτά γιατί μοιάζει με τον Πέρο Άντιτς όταν φοράω σκουφί. Ο Πέρο Άντιτς μοιάζει μαζί μου όταν φοράει αυτό σκουφί. Ποιο είναι αυτό? Ένα από του πολίτε που έπαιζε στην ΑΕΚ παλιά. Μετά στον Ολυμπιακό, μετά στο Atlanta Hawks και τώρα παίζει στη Φενέρμπαχτσε. Ρωτάει επίσης, το Xbox το έχετε ψιλοπαρατήσει? Το λέω γιατί παίζετε FIFA στο PC. Παίζουμε FIFA στο PC γιατί έχει 60fps, 1080p και γιατί είναι πιο εύκολο στην εγγραφή με το Shadowplay. Και στο Xbox One... Shadowplay! Απλά μέχρι ένα Shadowplay. Καιρό... Μέχρι ένα καιρό γράφουμε με το DVR. Προτού ανακαλέσουμε ότι γίνεται να γράψουμε το app. Και με το app 1080p 60fps είναι. Τι είναι καλύτερο. Τι επιχείρημα είναι αυτό, ποιο κάνω είναι στο online. Δεν έχει κόσμο όμως, θα θες να παίξεις online και βρίσκει μετά από μία μέρα. Στο PC. Ναι, δεν έχει κόσμο. Άσε, ρε Δημήτρη, έχει 500 άτομα στο PC και στο FIFA 15 στο Xbox One έχει 850 στο 15. Πού είναι ο κόσμος? Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι! Άντε με το PC, PC Master Race, Xbox One μόνο ρε μου. Είπατε λέει ότι θα ανεβάσει το βίντεο από την Άνθος Νίκης πριν να γίνουμε Tech It Series. Υπάρχει, είπαμε αυτό το βίντεο, να μπεις να το δεις. Ότι πριν γίνουμε Tech It Series είχαμε φτιάξει βιντεάκι για την Άνθος. Τσιντσίγνης. Τσιντσίγνης το κανάλι. Αυτό το ρωτάει ο Νίκ από Ελ. Φτιάχναμε οπαδικά βιντεάκια για την Νίκη Βόλου. Πριν ξεκινήσουμε το Tech It Series. Ο George Γεωργιάδης, θα κάνετε κανένα event Θεσσαλονίκη, είπαμε για το e-gaming. Πέστε μου μια καλή βιντεοκάμερα και φθηνή. Panasonic αυτή που γράφει τώρα. Καλή βιντεοκάμερα και φθηνή, φάση handicam έτσι του χεριού. Είναι και αυτή που γράφει τώρα η Panasonic HC-V180. Πού είναι λούξε. Την ήπια εγώ. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Όλοι. Κάτω. Είσαι καλά, ποτήρι πια ρε. Κάτω. Τι κάνεις Μιχάλη, ξέρεις τι δουλεύεις? Το πόδι βγάζει πάλι εδώ. Τι είναι η κάνουμε, δεν κάνουμε παρουσίαση Sony. Πότε θα την κάνουμε, θα το βάλουμε το unboxing αυτό? Ε? Πότε θα το κάνουμε? Ποτέ, γιατί ήταν fail. Καλό, θα ανέβει. Όχι. Θέλετε να κάνουμε unboxing όχι. Το Sony? Δεν θα κάτσω να το κάνουμε μοντάζ όταν το κάνεις εσύ. Και μπορεί και να το έχουμε χάσει το βίντεο ήδη. Ο Νάπος ο Ευγενιάδης μας ρωτάει γιατί χαλάσατε το πρόγραμμα και δεν ανεβάζετε βίντεο στις 12 η ώρα. Δεν είχαμε ποτέ πρόγραμμα. Πότε είχαμε πρόγραμμα? Ποτέ δεν είχαμε πρόγραμμα. Μπορείτε να μου πείτε περίπου πόση ώρα κάνετε για ένα βίντεο? Ανάλογα το βίντεο. Πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε ίσως. Γιατί έχουμε και προετοιμασία από πριν να στήσουμε το χώρο, τα φώτα, τα μικρόφωνα κτλ. Μετά ξέρετε δεν θα γράψει μια φορά, να ξεχάσουμε να πατήσουμε το ρεκ, θα μαλώσουμε. Εκεί είναι οι καθυστερήσεις περισσότερες. Τσακωμούς είναι. Τσακωμούς. Και μετά είναι και το μοντάζ του, αν θα αποφασίσουμε να το κάνει ο Αλέξη ή εγώ, πόση ώρα να ανέβουμε μετά στο YouTube, συμπίεση κτλ. Μπορεί να μας πάρει πολλές ώρες. Ο Dolphin Detected. Αυτά που λέει συνέχεια ο Μιχάλης ότι πρέπει να κερδίζει 5-0 ενώ έχει κάνει μία φάση, τα πιστεύει? Εννοείται, τα πιστεύω. Τραχανάς μεγάλος ο Μιχάλης. Έτσι τότε. Λέει. Όχι, εσύ, εγώ το λέω. Εννοείται ότι τα πιστεύω. Μπορεί να φαίνεται ένα σουτ. Δεν μιλά! Μπορεί να φαίνεται ότι έχω κάνει ένα σουτ, αλλά η φάση αυτή, η σέντρα, η γλυκιά που θα βγει, που τελευταία στιγμή την κάνει λάθος, είναι σίγουρο γκολ. Παπαδοπούλου Γιάννα. Μίτσο, αν σου έδιναν μία Bugatti Veyron ή το αγαπημένο σου Mitsubishi και έπρεπε να διαλέξεις μόνο ένα από αυτά. Ποιο θα διάλεγες? GDM. Εννοείται το Evo του Mitsubishi. GDM μόνο. Ιστερόγραφο Μιχάλη, κάνε αυτόν τον αστείο ήχο που κάνεις όταν χάνεις μια φάση στο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να το κάνω ρε παιδιά, να χάσω τη φάση στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ, δε. Κάτι τέτοιο που κάνω. Πρέπει να. Δεν μπορώ να το κάνω επίτηδες, παιδιά. Αυτό μου βγαίνει. Α, βαρώ κέφαλος. Λες και μη λατέρνα, παίξε. Κάνε τον Παπα Κωνσταντίνου. Κάνε τον ήχο. Πες γαμιέσαι. Τι είμαστε, jukebox! Τουλάχιστον αυτό παίρνει κέρμα! Εσύ παίρνει κέρμα από τον κόλο. Σερ κόιν. Ο Ντένις Μπιλαλής θα κάνετε invent στον πύργο Ηλίας. Πάρ' το πόδι!
Να κάνουμε τέτοιο ρε παιδί μου, να εφεύρουμε. Να εφεύρουμε τον πύργο Ηλίας. Αλέξη, δώσε ένα καλό. Χωρίς να λέει τι ρε παιδί μου, δώσε ένα καλό ρε Αλέξη. Γιώργος Αγία Βαρβάρα. Σαν τον Μπάρμπαρα. Αν μπορείτε ένα live στο Twitch. Σε παρακαλώ, κάνε. Ναι, ίντερνετ καλό δεν έχουμε. Ναι. Αυτό. Μας έχουν πει έχουμε, θα κάνουμε σε ίντερνετ καφέ live τέτοιο. Αλίκη Βούρα, Μπούρα ή Βούρα. Τον Ηλία Βούρα. Τον Ηλία Βούρα. Ηλίας Βούρας μόνο ρε. Έχετε σκεφτεί να αγοράσετε drone? Ναι. Έχουμε σκεφτεί και θα αγοράσουμε drone. Θα αγοράσουμε γιατί το θέλουμε και για το Take It Series Productions. Για να καλύπτουμε με βίντεο διάφορες εκδηλώσεις, είναι χρήσιμο. Θωμάς Μονταυτσής. Ποιος είναι ο πιος κλήρος? Καταρχήν πρώτον έφτισες. Και δεύτερον ο Θωμάς Μονταυτσής μας έφερε και fan mail. Α ναι. Πήρε το... Ο Θωμόπουλος είναι αυτός. Καλά, μην διαβιωπήσεις για πουνίδια ρε. Θωμάς ρε, Θωμάς, Θωμόπουλος, Θωμάς Μονταυτσής, όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί. Ποιος κληρός είναι? Ποιος είναι? Ο πιο σκληρός είμαι εγώ. Ο Μίτσος άμα δει κουνούπι να ακούσει τα αυτοίδια, αρχίζει και πετάγεται πάνω και πηδάει από τον μπαλκόνι. Ε, άντε να μην αρχίσω τώρα! Να μην παρώ τις σούπερ δυνάμεις. Εγώ παρώ με τα πόδια, ξέρετε. Τελείωσε, άμα φας κλωτσιά από μένα τελείωσε. Σαν άδε μου κάνει, κάνει έτσι. Έχει σπάσει ένα παράθυρο. Τσινάει τώρα, τσινάει. Έχω δύναμη στο πόδι ρε, έχω σπάσει πόσα παράθυρα με τα σουτ, με τα καραβολίδια. Ο Νίκος Φέτσας. Ποιο είναι το αγαπημένο σας racing game? Εγώ θα πω όλη η σειρά Forza όπως έχω πει. Need for Speed. Και το Call McRae σειρά. Ποια είναι η αγαπημένη σας κονσόλα? Xbox. Xbox και Sega γενικότερα. Master System. Αυτές οι δύο εταιρείες, Microsoft και Sega. Έλα γρήγορα, γρήγορα, πάμε! Ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια! Οδηγείται και τρεις και ανέτια αμάξια. Ο Αλέξης δεν οδηγεί, μια φορά προσπάθησε να οδηγήσει και το ζήτησε. Τι λες ρε βλάκα που κρατήθηκες από το χειρόφρονο να μην τραγκάρουμε? Δεν ξέρω, οδηγάει, δεν έχει δίπλωμα ο Αλέξης. Εγώ οδηγάω, έχω δίπλωμα 6 χρόνια και ο Μιχάλης και αυτός. 10 χρόνια. Το είχα! Να μάθεις πρώτα και μετά Αλέξη. Ανέτια αμάξια. Σουμπαρό! Ένα Οκτάβια, ένα Ignis Sport και ένα I10 πετρέλαιο. Ποδήλατο οδηγάμε όλοι. Μίλτος Προυσανίδης, θα παίξετε Uncharted 4, δεν έχουμε PlayStation. PS4 δεν έχουμε. Δεν θα το ξαναπούμε αυτό το πράγμα, που γίνεται τελευταία φορά. Αλέξη κάνει τον Τζάκονα και συμφωνεί ένας άλλος από κάτω, ο Κώστας ο Τσαχαλίδης, λέει έχει δίκιο ο Μίλτος, Αλέξη κάνει τον Τζάκονα. Να τον κάνω τον Τζάκονα. Βλάκα! Ρε βλάκα! Δώσ' το κατσαμίδι βλάκα! Πλαμένα! Ναι ρε, αθλούμε, πρόβλημα! Πρόβλημα, πρόβλημα, ε! Άντε γαμηθείτε! Γαμιέστε! Άντε γαμηθείτε! Γαμιέστε! Άντε γάμε με τον πάει μέσα! Έξω πάει. Έξω. Άμα ψάξεις γαμιέστε στο YouTube θα στο βγάλει. Ναι, πρώτο. Τον Τζάκονα. Οπότε εκεί είναι, όσοι δεν ξέρετε το γαμιέστε. Όσοι ρωτάνε αν θα κάνουμε κανένα career mode ή online FIFA, έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε το καριέρα το καινούργιο. Εγώ προς το παρόν παίζω το 15 ακόμα το καριέρα. Έχω τον Μπάουκ, έχω πάρει 2 φορές τη Serie Champions League, έχω φέρει παιχταράδες, έχει τον Μωράτα, Λουί Μάρτινς, Άγκερ. Λογικά που φέρω τα 17 θα. Κόβασιτς. Ο Τζοβάνι Γεωργίου, πόσες γλώσσες ξέρετε και ποιες είναι αυτές? Εγώ ξέρω ελληνικά, αγγλικά, ιαπωνέζικα και σουαχίλι. Ναι. Μόνο αγγλικά και ελληνικά. Εγώ ξέρω γενικά διάφορα. Ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, αλβανικά το έχω και λίγο κινέζικο το έχω και αυτό, λίγο έτσι από εκεί Σαουδική Αραβία και αυτό. Μιλά αραβικά, τα αραβικά αυτά. Σιλά, χαλιμιλιά, χμουλό, τα λαγμουνιά, τα λαγμουνιά, τα λαγμουνιά, θα έρθετε ποτέ στη Μυτιλίνη, λέει ο άλλος. Ποιος είναι αυτός? Ολυμπιακός Όσο. Έχω πάει Μυτιλίνη. Μυτιλίνη είναι φίλε, εγώ ήμουν 6 χρόνια. Βαρέθηκα, κουράστηκα. 6 χρόνια ήσουν, ναι, μόνο. Δημήτρης Καραμαλής, Ηρακλής ή ΠΑΟΚ? Άρης. Ματσάγκας, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η θεαματική αύξηση σε συνδρομητές και θεάσεις? Οφείλεται σε όλους εσάς. Καταρχήν δεν είναι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι θεαματική. Αλλά φυσιολογική δεν είναι. Για. Είναι για. Εξωγήινη. Είναι εξωγήινη. Δεν εξηγείται αυτό. Εντάξει, εγώ είπα και μετά, παιδί μου, όταν βλέπουν 1000 άτομα ένα βίντεο. Και είναι σε ηλικίες που είστε εσείς κυρίως 13, 14, 10, 2, αυτές οι ηλικίες που μας βλέπετε. Μιλάει το ένα παιδάκι με το άλλο και στο νηπιαγωγείο και λέει: δεν θα έχει τσίρους, λέει. Κατάλαβες? Και παιδάκι, ας πούμε, αυτό μετά μεγαλώνει, αποκτά ένα αδερφάκι και έτσι αυξάνεται και το κοινό μας.
Εγώ έχω ακούσει εκεί στα μευτήρια, λέει, ανοίγουν κουβέντες τα μωρά με το που γεννιούνται, λέει, είδες στον επεισόδιο του Τέκιν Τσίριου. Ένα χαζομάρι δεν θα ακούω, μεγάλα παιδιά είναι, έτσι. Και για όλους τους γονείς που με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε ότι έχουμε καταστρέψει τα παιδιά τους. Αλήθεια. Και όλη την ώρα στο ίντερνετ και τα λοιπά, να μην ανησυχείτε, παιδιά, από εκεί που θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα, καλό είναι και αυτό. Που έχει που να διαβάζετε, παιδιά, εσείς που βλέπετε, δηλαδή όχι που, που να διαβάζετε πάντα. Που έχει που να βλέπετε για να πηγαίνετε να έξω, παίζετε καμιά μπαλίδα, σε κάνα μπασκετάκι και κάνετε κάνα μπάνιο. Αυτά, όλα μαζί, όλα έτσι. Ωραία. Ο Γέρι Σάεκ. Ερώτηση 2. Όχι, από αυτή ξεκινάει. Ποιο θεωρείτε το καλύτερο βίντεο που έχετε βγάλει από τότε που ξεκινήσατε το YouTube? Αφού είναι 2, γιατί διαβάζει πρώτη. Γιατί έτσι το πρώτη την έρωτηση. Τι να κάνω, εγώ από πάνω ξεκινάω. Καλύτερο βίντεο που έχουμε βγάλει από τότε που ξεκινήσαμε. Μου άρεσε πολύ το FIFA 16 που παίξαμε και οι 4. Εγώ, εσύ, αυτό και Στέλιο. Έχει πολύ γενικό. Εγώ επιμένω να λέω ότι το καλύτερο βίντεο είναι τα compilation με τι Xiaomi και τα GoPro. Πες να πάει μέσα μόνο, δεν είναι, έλα. Φύγε, πες και να τα λέει καταρά, φύγε από. Τα ξέρω. Γράψω, γράψω. Ερώτηση 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο παίκτη Έλληνα αυτή τη στιγμή? Στραπέζα κάνει, παιδιά. Σταμάτα, ρε. Στο ποδόσφαιρο του καλύτερου Έλληνα παίχτη. Βέλιος. Σοκράτης Παπασταθηλόπουλος. Χρήστος Ματζανάς. Πώς το λένε Ματζανά. Στράτος. Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος. Αψιόλυτες ποδοσφαιριστές. Ενεργούς, λέει. Ενεργούς. Φουρτάδο. Όχι, όχι, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Που τον είχε αποθεώσει και όλο το Πανθεσσαλικό τότε. Ήταν ο Στέργιος ο Τσουκάνης. Δεν το είχε πει ο άλλος. Πώς νιώθει που σε αποθέωνε. Σε αποθέωνε, λέει όλο το κήπεδο. Είχε μπει και παίξει 4 λεπτά στο τέλος. Δεν τον είχαμε. Δεν είχε ξαναμπεί αυτός ο παίκτης. Δεν το. Είχε έρθει από τον Άρη. Δεν τον ήξερε κανένα. Είχε ρίξει τον Άρη, έριξε εμάς και μετά πήγε και στον Όφη. Πέσαμε όλες οι ομάδες. Τόσο ο Κοτσαρίδης. Ο Κοτσαρίδης έπεσε στην ΑΕΚ, έπεσε η ΑΕΚ, γάμα εθνική. Πήγε στον Άρη, έπεσε ο Άρης γάμα εθνική. Ήρθε στην ΑΕΚ, έπεσε η ΑΕΚ γάμα εθνική. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος είναι να ξερνάς. Αυτός είναι ναι, ο Γρουσούζης είναι της παρέας. Ζαλαόρας που πήγε στον Ροκοτέλη. Λοιπόν, έλα πάμε. Γεια σου ρε Γιάννη Ζαλαόρα, προπονητή τερματοφυλάκων. Καλή του Ζαλαόρα, Αλέξ. Κύριε Ζαλαόρα, πώς σας φάνηκε εδώ πέρα. Throwback. RPG Gamers. RPG Gamers, μάλλον. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με το YouTube? Α, έτσι το έχουμε πει πολλές φορές. Μπέζει, δεν θα προηγούμενα. Είχε τύχει ποτέ να διαλυθεί η παρέα σας και να μην κάνατε βίντεο? Συνέχεια συμβαίνει αυτό. Πάντα μαλώνουμε. Διαλυόμαστε και ξανά. Σμίγουμε σαν ομάδα. Είμαστε σαν του Pixel Lux. Όχι, εγώ θα έλεγα σαν τον Terminator. Που τον βαράς και λιώνει και μετά. Θέμος Μακαριάδης. Τώρα που είστε φίρμες, πόσα κομμενάκια έχετε ρίξει με το YouTube? Χαχαχα. Αλέξη, δώσε ένα. Όπως είπα και εγώ. Άλλο, δώσε ένα, Αλέξη. Δώσε άλλο. Δώσε ένα. Ο TacoStore.gr, στο TacoStore, καλωρίζικο το site, συγχαρητήρια για τις 25K. Δεν μας ρωτήσει κάτι. Ο Τάκου, κάνε μας και μια ερώτηση, βρε αδερφέ. Κάθε μήνα θα έχουμε πράγματα για διαγωνισμούς και unboxing. Κώστας Κυρσταυρίδης, πείτε ένα καλό κινητό μέχρι 180 ευρώ. Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Χρήστος Τούντας, ο Αλέξης έχει μήπως κάποιο πρόβλημα? Έχει πολύ γέλιο, αλλά αυτή την εντύπωση δίνει. Εντάξει. Έχω λίγο, είμαι λίγο σαλός. Το πιάνει, τρελαίνεται. Είναι και μεταδοτικό αυτό. Πες την επόμενη. Θα κάνετε κανένα vlog που θα παίζετε μπάλα? Για πες το ρε Αλέξη αυτό που σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι να πάμε σε ένα γηπεδάκι και να παίξουμε μπάλα. Εμείς να κάνουμε κάποιες φάσεις challenges. Να κάνουμε challenges. Δηλαδή ποιος θα πετύχει το δοκάρι, ποιος θα βάλει με κέρφ. Κάτι τέτοιο. Ή να παίξουμε 5-5, ξέρω. Με fans. Όχι, μόνοι μας για αρχή. Θα δούμε. Για αρχή μόνοι μας και μετά και με fans. Ποδόσφαιρο. Vlog challenges 5x5. Ποδόσφαιρο. Τώρα ειδικά που είναι καλοκαίρι και είμαι στη ζέστη να σκάφουμε, πεθάνουμε κιόλας. Νεκρή βρέθηκα. Έλα, παιδί! Έλα, παιδί! Διαβάσαι λίγο! Check the now. Θα σας δούμε ποτέ σε καμιά Λίμνο ΟΕΟ να γουστάρουμε. Κατεβείτε διακοπές. Check the now, καναλάρα, είσαι φοβερός. Αφού είναι με τα μουμούσια. Ναι. Με τα unboxing. Αυτό ο Σελιάκα. Κόστα. Ωραίο ρε Κώστα. Να το τσιγκάρετε το παιδί, είναι ωραίο τύπο. Άρτζι, Δημήτρη τελικά την έφτιαξε στην τηλεόραση του Παππούντα και τη Σύριου. Ναι, δουλεύει μια χαρά, φτιάξαμε.
Μαστόρια. Δενικομούρα. Δενικμούρα. Αυτό είναι. Φαίνεται ότι είναι Ιάπωνα Drifter. Λάτβαλα ή Χίρβανεν. Δεν ξέρω, αυτό είχαμε και την κουβέντα πριν, Αλέξη. Αυτή την κουβέντα δεν κάναμε, βλέπουμε φόρμουλα. Και λέγαμε ότι έχει ξεφτυλιστεί έχει... το WRC. Καλά, λέω και το WRC. Η φόρμουλα είναι να τα βλέπει και να ξερνά. Ανταγωνισμό δεν έχει, εντάξει. Εμεστό ξέρεις... να κάνει από τα αυτιά να βγαίνει με τόσο εδώ. Ξέρει από την αρχή, α πούμε, φέτος, περιμέναμε Ferrari να πάει καλά. Μπάλε, σου φέρνει. Εδώ σου λέει Λάτβαλα ή Χίρβανεν, α Ferrari τώρα. Δεν είναι οδηγική. Εμεί έχω με τον Δημήτρη, ειδικά που έχουμε προλάβει Ράλι Ακρόπολη με Colin McRae, με Burns, με Μάκινεν, με Μπρόνχολμ, με Σάινθ. Τι να μα πει τώρα ο Χίρβανεν και ο Λάτβαλα και τα αρχαία. Έχει φύγει και ο Λέμπ, έχει πάει, τρέχει το. Πώ λέγεται το άλλο. Τα Ράλι Κρόσ εκεί. Ο Ζιέ έχει μείνει κάτι πάει να κάνει στιγμή παλιού οδηγού. Σόλμπερκ τώρα παλιά. Πήρε τις πάντες εκεί τα Σουμπαρού, τα πήγαινε. Τα έχω φάει πέτρα από το Σόλμπερ. Εδώ, έτσι, μου έρθει τέτοιο. Εμείς πηγαίναμε, κατεβαίναμε, βλέπουμε τα Ακρόπολης, όχι, γενικά βλέπουμε ράλι, έχετε καταλάβει. Ράλι δεν έχει, έχει. Ο Λάτβαλα είναι λίγο πιο εντυπωσιακός, μωρέ, αν και τρώει τούμπες συνέχεια από ό,τι βλέπω. Λάτβαλα. Μελέτης Καλοζούμης, αν θα παίρνετε αυτοκίνητο, ποιο θα ήταν. Καθόλου ξεχωριστά. Τερίμ καρ. Εγώ το έχω πολλές φορές. Θα έπαιρνα το Audi, το RS6, το τετρακίνητο, το Quattro, το τέτοιο, πες το, το Station. Station Wagon. Station Wagon, RS6, Quattro. Αυτοκινητάρα, πάντα αυτό θα ήθελα. Όπου θες, βουνό πας, αυτοκινητόδρομο, να το στρίψεις, να το φορτώσεις, να βάλεις τα όργανά σου μέσα, ό,τι θες. Αυτό θα έπαιρνα. Εγώ είμαι πιο ταπεινός, θα έπαιρνα ένα Toyota Corolla ΑΕ86. Α, παλιός. Τρουένο, χατσιρόπου για drift. Πες το. Και εγώ ένα Subaru STI WRX. Το 2004 το μοντέλο. Έχω κάψιμο με τα Subaru, το ξέρετε. Άντων GR. Τι βλέπω, ρε. Όποιος μου κάνει εγγραφή στο κανάλι θα το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, άμα ξαναδώ τέτοιο μήνυμα, έχει φύγει διαγραφή και έχει πάει και μήνυση αυτός. Βίρον Μπαζούλης. Πόσα άλογα βγάζει το Σουζούκι, πάνω από 200. 2-30 άλογα και 3 κατσίκες. Τι αφορά. Εντελώς. Να μην υπάρχει τίποτα πάνω στα μούτρα μου. Με μουσια γεννήθηκε αυτό εδώ. Εντελώς. Δευτέρα γυμνασίου όταν ξυρίζομαι. Δεν ξυριζόμουν εδώ ένα χρόνο. Από τότε πάντα κάτι έχω. Μουσάκι, φαβορίτα, μουσι. Δεν είναι γελές. Ναι, ρε. Και στρατό που πήγα, είχα φαβορίτα βασικά στο γυμνάσιο. Στρατό που πήγαμε, δεν πήγα πολεμικό ναυτικό, είχαμε μουσική μουσική. Όχι το μαχρή, το άλλο. Άρα έχω πολλά χρόνια. Που λέτε ότι είναι τώρα τη μόδα. Ξέρετε, εγώ την έφτιαξα τη μόδα αυτή. Εγώ την στην Ελλάδα και ο James ο Χάρντεν στην Αμερική. Αλέξη, τι θες να σπουδάσει, λέει ο Νικόλας Ντούρο. Μοντά, βιντεοληψία, εικονοληψία. Ξέρω εγώ. Δημήτρη, λέει, είχε πει ότι δεν θα ξαναπας στο γήπεδο. Στο τελευταίο vlog που είχατε κάνει στο γήπεδο. Αν είναι αλήθεια, εντάξει, λέω καμιά φορά πάνω στο τέτοιο. Δεν ξέρετε, λέω και πράγματα που δεν ισχύουν. Αύριο έχει πρώτη προπόνηση νίκη. Οχ! Πάμε. Σήμερα έχει. Ερώτηση και για τους τρεις, ο Ντούρο, πώς γνωριστήκατε μεταξύ σας. Λοιπόν, ρε μαλάκα! Βγήκε ο Μιχάλης, μετά βγήκα εγώ. Γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, μετά βγήκε εσύ και γνωριστήκαμε. Και είπα, ποιο είσαι εσύ! Για να χάρηκα. Εγώ τον ανόριζα, ρε τώρα, Αλέξη, ρε. Το βλάμε, όσοι να ανόριζα, δεν θυμάσαι. Εμένα μου είχε πέσει από το κρεβάτι κάτω. Ποιος εγώ. Εγώ. Αλήθεια ρε μαλάκα. Τώρα θα με φάω, κοίτα θα με το πεις ρε. Γι' αυτό βγήκε έτσι χαζό. Τόσα χρόνια. Έχεις χάσει με το κεφάλι, νόμιζα ότι είσαι πας στο σβέρκο. Με λίγα λόγια αδέρφια, είμαστε έτσι γνωριστικά. Για το μαλάκα μέρα κάτω το κρεβάτι κάτω. Κάθε πότε θα ανεβάζουμε βίντεο στο κανάλι, στο άλλο κανάλι. Μας ρωτάει ο ProNew. Εννοεί το κανάλι Tech Series Productions. Το ανεβάζουμε όποτε έχουμε κάτι καινούργιο. Το teaser από ένα βίντεο που είχαμε κάνει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Jet Ski που είχε γίνει εδώ στο Βόλο. Έχει ανέβει ένα κομμάτι από τη συναυλία του Μακεδόνα, την οποία καλύψαμε εμείς με βίντεο και στην οποία έπαιζα εγώ. Γενικά, ό,τι καινούργιο υπάρχει ανεβαίνει εκεί. Πάντα μετά από λίγο καιρό ανεβάζουμε ένα απόσπασμα από αυτό. Οπότε δεν έχει στάνταρ συγκεκριμένο ορίζοντα χρονικό. Ναι. Ο Nick from Mickler μας λέει, μας χαιρετάει από το Newcastle. Αγγλίας και μας λέει πότε θα παίξει GTA 5 online. Δεν ξέρω, μπορεί να δούμε κάποιο επεισόδιο τέτοιο Rage. Κλείστε. Ο Στρατός ο Καλλιώτης μας λέει αν έχουμε μαζωτά, αν έχουμε πάει στη Μυτιλίνη και αν ναι, αν μας άρεσε. Εγώ λέει παρότι ήμουν 6 χρόνια εκεί, πέρασα πολύ ωραία. Ο Αλέξη είχε έρθει, σ' άρεσε Αλέξη. Πολύ, σαν το Βόλεν. Ο Μπιλ Φέλιος αφού μας λέει τα συγχαρητήρια του και όλα τα υπόλοιπα ρωτάει αν έχουμε ο καθένας συγκεκριμένο ρόλο. Συνήθως το μοντάζ γιατί το αναλαμβάνει ο Αλέξης με τον Δημήτρη. Εγώ απλά συμμετέχω στα βίντεο. Στον τομέα του
productions, ο Μιχάλης είναι marketing, ο Δημήτρης είναι το μεγάλο κεφάλι. Το μεγάλο κεφάλι, το ψωρο κεφάλι. Και, και εγώ είμαι ο μαλάκας. Ο Πίτη Ρίδα ρωτάει Αλέξη τι νούμερο που πούσε φοράς να σου στείλει κανένα παπουτσάκι. Φαΐ παπουτσάκι, μουσακά. Λέω 45, ξέρω εγώ. Γιατί να μου στείλεις παπούτσι. Ο Γκρισέρο μας ρωτάει αν είμαστε ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του καναλιού και αν περιμέναμε τέτοια απήχηση όταν είχαμε ξεκινήσει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είχαμε ξεκινήσει για πλάκα, είχαμε κάνει ένα vlog το πρώτο όταν είχαμε φτάσει 50 άτομα και λέγαμε πω 50 άτομα subs. Δεν το περιμέναμε από ένα σημείο και μετά βέβαια που άρχισε ο κόσμος να βλέπει και όταν βλέπουμε και την απήχηση του κόσμου έξω, εδώ τουλάχιστον στο Βόλιο που μας ξέρουν πολύ, φαίνεται ότι προχωράει καλά. Ο Χάρης Βάσα αυτό μας ρωτάει κάποια πραγματάκια που έχουμε ήδη απαντήσει. Λέει αν θα κάνουμε νέες σειρές. Αν θα κάνουμε άλλο παιχνίδι στο FIFA ή στο Pro που θα παίζουν 4 άτομα. Όλα με καλή θέληση η οποία δεν υπάρχει. Αγκαρία δουλειά θα κάνουμε όλα, παιδιά. Ναι, ρε, άμα βγουν νέα παιχνίδια εννοείται ότι θα παίξουμε καλό από αυτά. Τι σχέση έχουμε με τη Λάρισα, μας ρωτάει ο Πάνος ο Γούλας. Και συγκεκριμένα με τη σχολή του Πουτού. Μηχανικών πληροφορική ΤΕΗ Θεσσαλίας. Εκεί είναι που είναι η χειρότερη σχέση που είχα ποτέ. Είναι πρωτοετή σε αυτή τη σχολή το παιδί. Καλό κουράγιο. Ο Δημήτρης τελείωσε αυτή τη σχολή. Τελείωσα σχετικά νωρίς. Στα 3,5 χρόνια έφυγα από τη Λάρισα, ξενίκιασα. Και τη σχολή την έβαλα γύρω στα 4,5-5, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολη σχολή. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αν πόσο, κατά πόσο έχει αλλάξει. Εγώ ήμουν από το 2008 μέχρι το 2012. Ο Γιάνγκος Τρίπ μας ρωτάει ποια ήταν η αγαπημένη μας στιγμή με εθνική ομάδα. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, Αμερική, Ελλάδα, η κατοστάρα, ας πούμε. Εντάξει, ποδόσφαιρο το γύρο, το γύρο, εντάξει, το είχαμε ζήσει πολύ έντονα εμείς οι μεγάλοι. Θυμάμαι φωτοβολίτης εδώ, τι είπαν από εδώ. Εδώ, έξω είχαμε βγει. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή που μου έχει μείνει είναι όντως το 101-95 Ελλάδα-Αμερική στην Ιαπωνία, στο παγκόσμιο. Από το άγχος μου είχα φάει 6 πιτόγυρα εκείνη τη μέρα, θυμάμαι. Στη Μυτιλίνη ήμουν και το έβλεπα το μάτσο. Πολύ άγχος, παιδιά, να μην σας τύχει τέτοιο πράγμα να τρώτε 6 πιτόγυρα από το άγχος. Αλλά και αυτό ήταν, δηλαδή είχα τρελαθεί και είχα πάθει, είχα σαλέψει. Είχα σπάσει όλα τα ό,τι υπήρχε μέσα. Και μετά πήγαμε στον τελείο και τη φάγαμε την τέτοια από τους Ισπανούς. Τι να πω, ρε, που στη Κυκλάμα, στεναχώρια, άλλα 6 πιτόγυρα. Λοιπόν, ο Νεστορίνος Τσάς 7. Αν θα παίξουμε το The Journey στο FIFA 17 όταν βγει. Όχι. Δεν το έχω δει. Γενικά δεν κάνουμε walkthroughs από ό,τι έχετε καταλάβει. Ό,τι είναι, ό,τι αρχίζουμε στα δύο επεισόδια να κόβεται. Οπότε... Ναι, οι σειρές είναι μέχρι ένα-δύο επεισόδια. Οι σειρές, νέα σειρά. Νέα σειρά, Alien. Τέλος. Αν θα παίξουμε manager career mode στο FIFA 16, λογικά ναι, έτσι θα εγώ. Τώρα στο 17. Το 17 θα το ξεκινήσουμε πιο δυναμικά πιστεύω τώρα. Το κάνουμε, το φτιάξουμε. Αν θα παίξουμε, αν θα παίξουμε κάποιο καινούργιο τρομακτικό παιχνίδι όπως Outlast 2. Ναι. Έχει τίποτα, βγαίνει τίποτα καλό. Έχει πολλά mini τέτοια που είναι δηλαδή στη μία ώρα, στις δύο ώρες. Θέλω να φέρεις πέρσι έτσι καλό ρε παιδί μου, καλά γραφικά δεν έχει. Σε Slenderman θες, θα το αντέξεις να παίξεις. Α, Slenderman το έχουμε παίξει ρε. Που το σηκώνει τώρα αυτό το PC. Αυτό είναι με την. Φακό και με τον ψηλό. Σελίδες, με το ψηλό που κάνουμε σε το. Ναι, γιατί αυτό το παίζατε. Παίζαμε το Μούφα, ρε παιδί μου. Το απλό, στο παλιό το PC. Έχει και ένα πιο καλό. Αυτό μπορεί, δηλαδή. Λέει. Και κλείνει λέγοντα ρωτώντα τι YouTubers βλέπουμε, Έλληνες και ξένους. Εγώ, παιδιά, από Έλληνες βλέπω μόνο ο Mike Λουπνίκης. Που ανεβάζει τις φάσεις από τέτοιο. Που δεν είναι και YouTuber έτσι τέτοια φάση. Δεν πολύ ασχολούμαι εγώ με αυτό το πράγμα. Ξένα βλέπω και τα ρώσικα τα τρακαρίσματα, βλέπω τέτοια πράγματα. Ξύλο στον δρόμο που πέφτει, τέτοια ψάχνω να. Εγώ πολύ ρε παιδιά, θα τι να πω. Εμένα το YouTube είναι η τηλεόρασή μου, ξέρω. Εγώ βλέπω μόνο τηλεόραση, οικογενειακές ιστορίες. Πάει τώρα εμείς μαγιά και βλέπει τέτοια. Έλα, μια φορά το έκανα που. Το είχα δει κι εγώ. Τι να δει το. Μια φορά με τράβηξε λίγο. Αφήστε το κατακτήσιμο. Ρε μόνο Κωνσταντίνο και Ελένη, ρε. Α το κινητό! Ο Ράφα Φλά στη Βία μα ρωτάει πόσα λεφτά θέλουμε για να κάνουμε δείτε ένα βίντεο όπω είπαμε. Τι? Να μα δώσει ένα βίντεο το κάνουμε δείτε πόσα λεφτά θέλουμε. 850. Ανάλογα τι βίντεο είναι, πόση ώρα θα πάρει. Δεν είναι, μπορώ. Τώρα για σένα θα σου κάνουμε μια χειρότερη τιμή εννοείται. Αν όντω ενδιαφέρει, στείλε μήνυμα στο Productions. Ο GG Γιάννη Games ρωτάει αν θα ήταν μια καλή επένδυση στο FIFA 17 για το PC. Είναι διαφορετικό, έχει άλλη engine, μηχανή γραφικών. Battlefield έχει. Εγώ προτείνω, άμα βγει demo να το δοκιμάσετε και μετά να δείτε αν αξίζει να το αγοράσετε. Επίσης για το PES 17 φαίνεται ότι έχει μια καλή
μπαίνει δυναμικά φέτος. Θα δούμε τον demo πρώτα. Θα δούμε τον demo. Και θα, εννοείται θα ανεβάσουμε βίντεο με αυτά. Ο Πάνος ο Αθανασόπουλος ο τέτοι μας έχει λείψει από την παιδική μας ηλικία. Μου έχει λείψει ότι έπαιζα Halo 2 με τους φίλους μου. Σε 4 κουτάκια, μια τηλεόραση 17. Εμείς παίζαμε Sega, εδώ από τη Θοδωρή απέναντι, που μας είναι Μιχάλη μου. Alex Kidd, Sonic και τέτοια. Και που πηγαίναμε για μπασκετάκι, για ποδόσφαιρο, πέρασε. Εντάξει, εμένα δεν μου έχουν λείψει. Τα ζήσαμε όλα, δεν μου έχει λείψει κάτι από την παιδική μου ηλικία. Εγώ απλά θυμάμαι τα πολλά. Μαζευόμασταν γειτονίες, ας πούμε, και κάναμε ομάδες σε κάθε γειτονιά και παίζαμε μπάλα, μπάσκετ και τέτοια. Όχι, ακόμα γίνονται. Αλλά... Γίνεται λαμπράκι με Πέτρο και Παύλο και με 20 και τέτοια ομάδες να παίζουν μπάλα. Βλέπεις να παίζουν μπάλα τουρνουά. Τουρνουά, ρε! Με χαρτάκια, με βαθμολογίες. Ευρωλή... Το μπουκαλάκι αυτό το βάζετε ακόμα στο ποδήλατο. Για να κάνει θόρυβο. Το Εβόλιο. Τώρα Εβόλιο είναι στο Βόλο. Αλλά μπορεί να βάλει και άλλα μπουκαλάκια. Πίσω στη Ρόδα. Άκουγες το κονόσα να παίξω τα λες και ήταν τα GLX του τότε, δηλαδή οι σημερινοί GLX-άδες. Λοιπόν, η Ευαγγελία Χατζηκυριάκου μου μας προτείνει... Μας προτείνει... Το Q&A να το κάνουμε όταν είμαστε μεθυσμένοι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί εγώ δεν μεθάω, δηλαδή πρέπει να πιω όλο το Βόσπορο. Εγώ δεν πίνω για να μεθύσω. Εγώ πίνω αλλά μεθάω. Αλέξης. Έχει πιει δύο φορές έχει μεθύσει ξέρω. Αλλά έχει σε φάση... Όχι να ξεχνά. Ο Κωνσταντίνος ο Θεοχαρίδης μας ρωτάει ποιος είναι πιο δυνατός. Εγώ. Βλέπεις τώρα γιατί μαλάκες μιλάμε. Και οι δύο μαζί... Ποιος φαίνεται πιο δυνατός, παιδιά. Ποιος φαίνεται πιο δυνατός. Αντικειμενικά. Απάντησε ποιος φαίνεται πιο δυνατός από όλους εδώ. Ο Μιχάλης. Δημήτρη, τι σου έκανε κλικ να ξεκινήσεις το κανάλι και τη σύρρη σου επαγγελματικά. Ποιος το λέει αυτό. Ο Αρίμπο Τζον 117. Διότι λέει νωρίς ότι έχουμε και άλλα πολλά κάνω στο YouTube. Μ' άρεσε να πατζείς. Κοίτα, γενικά μου άρεσε η φάση στο YouTube. Λέει, το είδα σαν κάτι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Μάλλον ρωτάει για το production όμως, γιατί λέει επαγγελματικά. Α, επαγγελματικά. Είναι κάτι που ήθελα να το συνδυάσω. Εντάξει, δεν είναι και το χόμπι και το. Είναι επαγγελματικό τομέα. Το YouTube πάντα μου άρεσε. Δεν είναι κάτι που σε κλείνει, ας πούμε, όπως είναι η τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θες. Ο Αντώνιο 2115 ρωτάει πώς κάνουμε editing τα gaming video και γενικά τα video. Καταρχήν τα κάνουμε γραφή με Shadow Play. Καμιά φορά μας κάνει παιχνίδια και. Όχι, καμιά φορά. Το τελευταίο δίμηνο δεν γράφει παιχνίδι. Είναι έτσι. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Μπορεί να έχετε δει καμιά φορά είτε στο GTA είτε στο Pro. Σαν να κολλάνε. Έχουμε σπάσει τα παιχνίδια, αυτό είναι το Shadow Play. Έχουμε πολλά frame drops. Θα γίνει ένα Μιχάλη. Πολλά frame drops, φάσει που κολλάει το παιχνίδι, κρασάει εντελώς, δεν γράφει, ας πούμε. Εγώ έγραψα Dark Souls βίντεο, το δεύτερο μέρος. Για μισή ώρα, 45 λεπτά έπαιζα, ρε παιδί μου. Κράσαρε στο τέλος και δεν το έγραψε καν. Όλο. Και ήταν φάση που φώναζα, είχε τέτοια. Και τώρα αναγκαστικά το έγραψα να κάνω όλο πάλι από την αρχή από εκεί που είμαι. Γενικά πάντως γράφουμε τον ήχο με Audacity, το μικρόφωνο, gameplay και webcam μέσω Soundplay αυτόματα και τα δύο και τα συγχρονίζουμε μετά μέσα στο Sony Vegas. Και άμα χρειαστεί και βγει πολύ μεγάλο το βίντεο, το κάνουμε συμπίεση με το πρόγραμμα που λέγεται Handbrake. Μη βάζεις τα σουγιά μέσα στον κόλλο της Αγελάδας. Όχι! Ο Σπύρος ο άνθρωπος ρωτάει ποιοι είναι οι πιο κάφροι οπαδοί των ομάδων και ποιοι κάνουν καλύτερη κερκίδα. Καλύτερη κερκίδα. Ισλανδοί. Τώρα κάνανε Ισλανδοί πολύ καλύτερη. Ισλανδοί. Γενικότερα, επειδή είμαι εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, κερκίδες όπως είναι του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Άρη ειδικά στο μπάσκετ, του ΠΑΟΚ, του Όφη, της Νίκης Βόλου, του ΠΑΣ Γιάννενα τώρα τελευταία. Δηλαδή ομάδες που είναι επαρχιακές μικρότερες δυναμικότητες από τους γνωστές, ας πούμε, που λέμε εμείς. Κάνουν σε γήπεδα πιο κλουβιά, όπως είναι το Γιωτικού, λέω, και το Κλεάνθης Βικελίδης. Κάνουν έτσι ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, εμένα αυτό μου αρέσει, έτσι, να βράζεις το γήπεδο, να κοχλάζει. Να φτύνεις και να τον πετυχαίνεις τον επόπτη. Να τον πιάσει το σβέρκο, μα χρειάζεται, βράδερφε. Κάτι, να νιώθει την ανάσα σου στο σβέρκο. Αλίτη. Ο αλίτης. Το τομάρι. Βρωμιάρι! Ο Λεωνίδας ο Μουστάκας ρωτάει για ποιο λόγο φτιάξαμε το Take It Serious Productions. Ευκαιρία λοιπόν να το ξαναπούμε. Επαγγελματικό τελείως, άλλη φάση, κάλυψη εκδηλώσεων με βίντεο, φωτογραφία,
εκδηλώσεις όπως όχι τόσο πολύ γάμοι, βαφτίσεις κτλ. Πιο, τα πολύ, αυτά, όμως, πιο πολύ πάμε σε αγώνες, σε συναυλίες, σε live, σε εκδηλώσεις, σε διαφημιστικά σποτάκια που θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση ή οτιδήποτε. Διαχείριση κοινωνικής δικτύωσης μιας επιχείρησης από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία της σελίδας, SEO, τα πάντα αυτά όλα έτσι. Και εντάξει, χρησιμοποιήσαμε το brand name Tech Series που μας ξέρετε εσείς όλοι, για να μην κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό με άλλο όνομα και κάνουμε πάλι πολύ καιρό για να μας μάθει ο κόσμος. Φύγε μωρέ βλάκα τώρα, φτάνει! Κοίτα εδώ πως είναι ρε μαμά τώρα, δεν γίνει, δεν κατάσταση αυτή, δεν μπορώ να, δεν έχω το χώρο. Έχει λιώσει, η αγκαρία το καλύτερο. Όχι εσύ. Μόνο εγώ είμαι κανονικό. Ο Billy Dem ρωτάει πόσο αστείο νομίζουμε ότι είμαστε. Καθόλου. Πολύ. Εγώ είμαι πολύ αστείος. Άμα κάνω ένα φραπέ. Άμα και εγώ θέλω ένα καφέ. Ο Αποστόλης ο Δούκς ρωτάει πως βλέπουμε το μέλλον του ποδόσφαιρο. Τα καταστραφή. Από το κακό στο χειρότερο. Χάλια. Του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ένα ξερνά σκεφτό. Μαύρα χάλια. Τώρα, άμα βλέπει τώρα να μιλήσω, να με ονόματα. Χάλια. Δεν γίνεται να βλέπω εγώ ομάδε τώρα με 10 και 15 φιλάθλους να είναι εθνικοί και να είναι ο Άρης, να είναι ο Όφη, να είναι η Νίκη, να είναι η Λάρισα. Η Λάρισα θα είναι τώρα σου πει. Τώρα θα είναι. Να είναι ομάδε με κόσμο και να βολοδέρνουν, η δόξα δράμα και αυτέ. Ιστορικέ ομάδε θα βολοδέρνουν χαμηλά. Καβάλα. Και να παίζει ποιο. Ο Λεβαδιακός. Να μην παίζει ο αιωλικός Μυτιλίνης και να παίζει η ΑΕΛ Καλονής. Να κάνεις εμετό. Να ξερνάς. Να μην παίζει ο Παναρκανδικός και να παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή αυτά είναι που μου γυρνάνε εμένα. Να μην παίζει ο οικονόμος Τσαριτσάνης. Ο Δωτιέας ο Αγιάς. Ο Ρήγας ο Φεραίος, ο Βελεστινλής. Μόνος τέχει να παίζει, γιατί κάνα. Εγώ γι' αυτό, εμείς γι' αυτό προτιμούμε εδώ, δηλαδή και είμαστε τυχεροί εδώ. Νικάρα, Κλούβα. Κι Άγιος ο Θεός. Κι Άγιος ο Θεός. Τσιπουράκι πριν το γήπεδο. Χαλαρά γάμα εθνική με Δωτή Αγιάς, με Δωτή Αγιάς, δεν μας χαλάει. Πινελίκι φουλ. Με Τσαριτσάνι εκεί. Με Κρύα Βρύση, με ποιον θες, να πάμε εκεί. Με τον Καραϊσκάκη παίζαμε, με τον Κολοκοντρώνη, με τον Ρίγα Φεραίο, μόλις τους ήρωες παίξαμε πέρυσι. Μαζέψου λίγο ρε. Τι να μαζέψω τώρα ρε. Κάτσε, έλα εδώ. Πες το, έλα να πεις ευχαριστώ. Έλα ο Friendly Sip. Ο Friendly Sip ρωτάει. Οι γονείς σας το πήραν θετικά ή αρνητικά που ασχολούμαστε με το YouTube. Μαμά. Πείτε την αλήθεια. Εσύ, θετικά ή αρνητικά. Για εσάς λέει, για εσάς. Πώς το... Αυτή η ρο... Ένα λεπτό. Κάθε φορά σε κάθε πιο ενέργεια θα βγάζει παγάκι να μάθει, γιατί δεν γίνεται. Αυτή η ερώτηση, παιδιά, θα δυναμητήσει το κλίμα. Θα αρχίσουν να φωνάζω. Ο Άρη 21 λοιπόν ρωτάει. Θέλουμε την άποψή σας για την απομάκρυνση του Άρη του Σοηλέδη από την ΑΕΚ. Όχι ρε άτιμε. Όχι ρε άναδρε. Όχι, όχι, όχι. Ρε, κρατήσατε τον Ντίνταγ, τον Βίλια Ντίνταγ, αυτό που το λένε και διώχνουν τον Σοηλέδη. Δηλαδή, να ξερνάς. Να ξερνάσεις. Τι θα παίζω να τον κάνω μεταγραφή στο προ. Να το φέρω πίσω. Και ο Βαγγέλης ο Μήμας ρωτάει ποια είναι η σχέση μας με τους Unboxholics. Εγώ τα παιδιά μόνο φατσικά τα έχω δει στο ίντερνετ. Το είχαμε απαντήσει το πριν. Δύο δίδυμοι είναι αυτοί από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Που κάνουν βιντεάκια και είναι πιο γνωστοί από εμάς. Για λίγο καιρό όμως ακόμα. Θα γυρίσει ο τρόπος. Σάκι Αλέκο. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Συγχάρες. Καλά παιδιά είναι, όχι εντάξει να τα λέμε αυτά. Και μένουμε στην αρχιδέα. Θα πάμε στο event των Grey με Σκαρπάθων στην Αθήνα γύρω στις 15 Ιουλίου. Α, έχει περάσει και είναι ήδη 30 Ιουλίου. Δεν πήγαμε, όχι. Δεν πήγαμε. Ήδη κάνανε. Τι λες ρε μπλάκι. Όχι να είναι λέει. Φέρε εδώ σε μένα ρε. Ποιος θα έφτιαξε αυτό. Αυτό το έφτιαξε ένας fan mail και μας άστειλε. Να είναι για τον καθέναν, αλλά ο Μιχάλης το βάλε στο πόδι του και το πέταξε. Δεν έδωσε καν σημασία, ούτε ευχαριστώ, είπε τίποτα. Τροπήσου, Μιχάλη. Άρα να ευχαριστήσει εδώ το. Ο Γιάννης ο Μελίτας λέει ότι σε ένα βίντεο είχα πει ποιος είναι αυτός ο Μελίτας. Φραβέρμο, θέλει να ρωτήσει πώς γίνεται να είμαι τόσο άνετοι, ωραίοι και αυθόρμητοι στα βίντεο. Και ότι του αρέσει αυτό που προσωπικά πολύ. Έτσι είμαστε γενικότερα στη ζωή μας. Τι δεν μας βλέπεις. Τι άνετοι είναι, δηλαδή. Το όραμα, ρε. Πέρα από την πλάκα, βγάζω αυτή τη μαλακία που βλέπεις σε όλες τις εκφάνσεις. Αλλά είναι μαλάκης ούτως ή άλλως. Τη καθημερινότητα. Σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Τι βγάζουμε αυτή τη μαλακία. Φύγετε από βρωμιάριδες, φύγετε από εδώ, ρε. Έτσι είμαστε. Σταμάτα λίγο, ρε. Θα κλείσω το κανάλι, φύγε. Έτσι είμαστε. Ένα κουμπί είναι, δεν είναι τίποτα. Ο Σταύρος ο Χριστουλάκης ρωτάει αν έχουμε πάει στην Κρήτη. Όχι. Εγώ έχω πάει πενταήμερη.
Εγώ δεν έχω ακόμα. Πενθύμερη. Πενθύμερη από το πένθος. Από το πένθι. Μην με βάλατε στο σβέρκο, μπορεί να μείνω ανάπηρος, ρε. Την ίδια ερώτηση για την Κρήτη την κάνει και ο Στάμος και ρωτάει τι έχουμε να πούμε για τα κινέζικα τηλέφωνα, αν είναι ανταγωνιστικά κτλ. Όλα είναι Κίνα τώρα. Όλα Κίνα είναι τώρα. Έτσι κι αλλιώς όλα Κίνα είναι. Εμείς δουλεύουμε πολύ Xiaomi και κινέζικες εταιρείες και όχι κινέζικες απαραίτητα, δηλαδή μούφα. Κινέζικο με κινέζια έχει διαφορά. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι από την Κίνα απλά. Αυτό δεν είναι κινέζικες που αξίζουν και χρήζουν ιδιαίτερη σημασία προσοχής και αγοραστικής κίνησης. Ο Κάπτεν Άγγελος... Πώς το είπες? Ο Κάπτεν Άγγελος ρωτάει, ο εύσομος Χάρντεν... Τον Κάπτεν Ίγκλο τι τον έχει? Ο εύσομος Χάρντεν σε παρένθεση, Μιχάλης. Έχεις σκεφτεί να παίξει μπάσκετ στη θέση 5? Πέρυσι στην Κενταβράρα να αγοράσει 4-5 έπαιζα. Φέτος που αναβήκαμε κατηγορία και είναι πιο ψηλή κατηγορία αυτή. Θα πάω στο 3-4. Θα φαίνεται εδώ τα πόδια και οι τρίχες έτσι μας. Ο Ανδρέας ο Βάθης μας ρωτάει τι δυσκολίες υπάρχουν στο YouTube. Εδώ να σας δω. Όπως είναι αυτή τώρα. Να θες να κοιμηθείς και να μην μπορείς. Να πρέπει να κάνεις Q&A. Να θες να σου βγαίνει προς τη μύτη να ξερνάς. Η δυσκολία που... Εγώ θα πω ένα. Ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το hate. Αυτό. Ότι hate υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Απλά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των θεατών, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των haters. Καλά, να τα γράφετε λίγο στα τέτοια σας. Ναι, να μην δίνετε σημασία. Όπως ο μπαμπάς, ξέρω που. Γιατί με βρίζουν που δεν τους άρεσε το κινητό. Γιατί έχει δύο dislike. Γιατί έχει δύο dislike του Eurotrack, τι δεν τους άρεσε. Τι δεν τους άρεσε, άρα για να το κάνουμε διαφορετικά την άλλη φορά. Επίσης, η δυσκολία στο YouTube άλλη. Είναι όταν έχεις να κάνεις και θες να βγάλεις μια καρτζιλίκη, ρε παιδί, να προσέχεις με το θέμα των copyrights. Που πολλές φορές είναι και μαλακία. Τέλος πάντων, να μην την ανοίξει την κουβέντα αυτή. Μου βγάλει copyright στο Μακεδόνα σε βίντεο που παίζω εγώ Μακεδόνα. Εγώ παίζω, ρε φίλε. Κρουστάδα, δεν βλέπεις. Ναι, ήταν και ο Μακεδόνας. Ήταν ο Κώστας. Αυτό το ρώτησα να το ανεβάσω το βίντεο, ρε Κώστα. Ανέβασε το, μου λέει. Θα μου πει τώρα το YouTube, να τον πάρω ένα τηλέφωνο το Μακεδόνα να το βρίσει. Χέιτε, θα φάτε. Σε εμάς μπορεί να είναι μεγαλύτερο λόγω των ομάδων και της οπαδικής έτσι αντίληψης που υπάρχει. Ο Κωνσταντίνος Ιακωβίδης μας ρωτάει ποια κινητά έχουμε. Μιχάλη, σοβαρά πια έχεις ξεφύγει τελείως, δηλαδή. Σε λίγο δεν θα φαίνεσαι. Γεια σας, δεν κοιτάει. Φαίνεται η διαφορά από το μαγιό. Βλέπεις μαύρο με άσπρο εδώ. Πάρε το πόδι, ρε. Κοίτα εδώ, διαφορά από το μαγιό. Ο Κωνσταντίνος Ιακωβίδης λοιπόν μας ρωτάει ποια κινητά έχουμε. Πώς το λέτε κανένα στον καναπή? Εγώ έχω ένα Xiaomi Redmi Note 3 Pro 5.5. Εγώ έχω το Dookie Valencia Y100 Pro. Εγώ έχω... Ποιο είναι? Το LG Optimus G. Το αντίστοιχο LG Nexus 4 Pro. Τελείωσε παιδιά, τελείωσε. Κάτσε ρε, δεν παίζει. Αυτό ήταν νομίζω πάνω κάτω. Τέλος! Και εγώ δεν το βλέπω τίποτα άλλο. Είπαμε τις γενικές της. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Προφανώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες. Επόμενο Q&A θα είναι αν και εφόσον με το καλό φτάσουμε τους 50.000 subscribers. 100.000. Ναι, άσε τώρα. Για να μην το κάνεις ποτέ. Να μην κάνουμε ξανά. Λες και πρόκειται να φτάσουμε 100.000, Μιχάλη. Αν ποτέ φτάσουμε τους 50, στους 50. Ωραία. Μέχρι τότε, ό,τι ερωτήσεις έχετε. Βλέπετε ότι τις απαντάμε, εγώ ειδικά σε όσους μου στέλνουν στο Facebook δεν έχω απαντήσει κανέναν. Αλλά δεν πειράζει, αν είναι κάτι άξιο αναφοράς θα σας απαντήσω, παιδιά. Τώρα ο άλλος που μου λέει καλησπέρα Μιχάλη. Τι κάνεις, γεια σου, τι κάνεις. Γεια σου, τι κάνεις. Γεια, γιατί δεν μου μιλάς. Γιατί δεν μου μιλάς στο FIFA. Παίξτε ΑΕΚ σε Νετχέν. Γιατί δεν παίξεις πάω Άγιαξ. Γιατί. Έλεος πια! Έλεος! Μα ξέρεις τι γάμουσα παιδιά έριξε χθες, ρε. Όχι, Αλέξη. Μπορεί με να σάκασε το κοινό σου. Το τρελαίνω σε ρε. Το κοινό σου, Αλέξη. Δεν μπορώ, ρε, δεν μπορώ. Θα ήθελα να τρώνε μπαν. Έτσι. Εδώ. Θα σκοτώσω κόσμο, ρε. Αλλά δεν μπορώ, θα σκοτώσω. Θα κάνω φόνο. Θα κάνω φόνο. Λοιπόν. Θα παίξουμε. Ένα καφέ ζήτησα, τι ζήτησα. Ένα φραπέρε σου, θα πάω στην Μινέρβα, άστο. Λοιπόν, θα παίξουμε και πάω. Θα παίξουμε πάω σε Νετχέν. Ναι. ΑΕΚ σε Νετχέν. ΑΕΚ. Θα παίξουμε ΑΕΚ Πάω και Άγιαξ σε Νετχέν. Εντάξει. Άγιαξ Νίκη Βόλου, εντάξει. Εντάξει. Και Παναθηναϊκό. Και Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Σίγουρα θα δείτε πάω Άγιαξ γιατί τι έχουν τι ομάδε. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω. Ναι, και ΑΕΚ σε Νετχέν πρέπει να έχουμε. Θα δούμε.
Κάτι θα πέφτει από αυτό, μωρέ. Ό,τι υπάρχει σε FIFA, αλλιώ πες 16 με Pro Gamers, θα τα κάνουμε. Άλλο που έχει κινηθεί, έχει. Άλλο τίποτα, έχουμε. Έχουμε 8. Ευχαριστούμε, γιατί... ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση που μας βλέπετε, που μας κάνετε σχόλια, που μας γράφετε. Στηρίξτε και το Tech It Series Production, στη θέλουμε τη στήριξή σας. Βγάλε φωτογραφία. Subscribe εκεί. Να δούμε τι είναι αυτό, έχω φτιάξει κύκλο τώρα. Subscribe στο Tech It Series Productions, να βλέπετε τα βίντεο μας, να μας λέτε τη γνώμη σας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαστε εμείς. Υπομονή, οι σειρές θα έρθουν. Καλύτερες μέρες θα έρθουν, ο Παΐσιος θα είπε. Υπομονή, υπομονή, δεν μπορώ. Τα λέμε, γεια. Yeah.